είχα ένα περιστατικό πολύ άσχημο στη ζωή μου κάποια στιγμή και με επηρέασε τόσο πολύ ψυχολογικά, στενοχωρέθηκα τόσο πολύ που έχεις ακούσει αυτό που λέμε ότι άσπρισαν τα μαλλιά της σε μια νύχτα. Ναι, βέβαια. Ακριβώς αυτό έτσι, το πράγμα. Σε μια νύχτα έγινε. Μέσα σε μια νύχτα δεν το πίστευα ότι όλο αυτό, όλο αυτό το στρες, η στενοχώρια, το άγχος θα μου προκαλούσε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς που ξέσπασε εκεί ο οργανισμός και δεν έπαθα τίποτα άλλο αυτό ψυχοσωματικό. Θα σε ρωτούσα. Είσαι γενικά άνθρωπος που όταν πιέζεσαι ψυχολογικά σου βγαίνουν διάφορα τέτοια, ή ήταν η μόνη, η μοναδική φορά? Και κάποια άλλη στιγμή στο παρελθόν έχω πάθει πάλι ένα ψυχοσωματικό. Γιατί πολλές φορές κρατάω μέσα μου δηλαδή τη στενοχώρια μου. Και ο οργανισμός κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Ναι. Οπότε, μέσα στο ξέσπασε εκεί. Μέσα στο παιχνίδι υπήρχαν στιγμές που κράτησες τα νεύρα σου, το θυμό σου, τη στεναχώρια σου και δεν εκφράστηκες όπως θα ήθελες ενδεχομένως. Δεν είχα τέτοιες στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχα κάποιον που να με βγάλει εκτός εαυτού. Είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά. Επίσης, έχω ένα καλό, μπορώ να κοντρολάρω κάποιες καταστάσεις και έχω δουλέψει και με τον εαυτό μου πάρα πολύ γι' αυτό. Το να πεις μια κακία για έναν άνθρωπο είναι πάρα πολύ εύκολο και ειδικά μέσα σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Το να βγάλεις το καλό όμως από τον άνθρωπο και να τον κάνεις να πει ότι ξέρεις τι, υπάρχει και άλλος τρόπος που το σκέφτεσαι αυτό. Αυτό είναι το δύσκολο μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, και λέω το πιο εύκολο είναι να προκαλέσεις μια ένταση. Το θέμα είναι, λέω, πώς θα συμβιώσουμε αυτοί οι 11 άνθρωποι μαζί. Και είναι ωραίο δηλαδή να υπάρχει ωραίο κλίμα στην ομάδα, γιατί έτσι έρχονται.